τον νομικό σύμβουλο της Ένωσης Ιδιοκτητών Ακινήτων νομού Ηρακλείου έχω καλέσει για να σας δώσει περισσότερες διευκρινήσεις. Κύριε Αράπογλου, καλημέρα σας. Καλημέρα σας, κυρία Δουλγεράκη. Χρόνια πολλά σε εσάς, χρόνια πολλά και στους ακροατές μας. Καλά να είστε. Για δώστε εσείς τις διευκρινήσεις για να ξέρουμε. Είχε ζητηθεί από εμάς, από την Πανελλήνια Ομοσπονδία Ιδιοκτητών Ακινήτων και από την Ένωση Ιδιοκτητών Ακινήτων νομού Ηρακλείου, να δοθεί μια εξάμηνη παράταση όσον αφορά τις αντικειμενικές αξίες και όσον αφορά τις βεβαιώσεις μηχανικών, να δοθεί αντίστοιχη παράταση, ούτως ώστε να μην έρθει στη συνέχεια η ηλεκτρονική ταυτότητα κτηρίου, η οποία θα δημιουργήσει μια περαιτέρω γραφειοκρατία στις μεταβάσεις ακινήτων. Αυτό που εξήγηλε ο αρμόδιος υπουργός από το βήμα της Βουλής ήταν να δοθεί μια παράταση ενός μήνα για την ισχύ των βεβαιώσεων μηχανικού έως τις 31 Ιανουαρίου του 2022. Το πρόβλημα όμως που δημιουργείται εδώ είναι ότι επειδή πολλά πιστοποιητικά, όπως το πιστοποιητικό TAP παραδείγματος χάρη που εκδίδεται από το Δήμο Ηρακλείου με μέσο όρο έκδοσης 20 ημέρες, θα πρέπει να δοθεί και για αυτό το πιστοποιητικό παράταση, γιατί σε όλα τα συμβόλαια τα πιστοποιητικά, τα περισσότερα πιστοποιητικά λήγουν τέλος του έτους, δηλαδή του 2021. Συνεπώς αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να δοθεί αντίστοιχη παράταση και στα πιστοποιητικά TAP, γιατί θα είναι δώρο άδωρο να έχει δοθεί παράταση στις βεβαιώσεις μηχανικού και να πρέπει οι πολίτες να ζητήσουν εκ νέου την έκδοση πιστοποιητικών TAP, τα οποία θα εκδοθούν από τους Δήμους χωρίς οι Δήμοι να εισπράξουν ούτε ένα ευρώ, διότι οι πολίτες θα έχουν πληρώσει τις οφειλές TAP. Μάλιστα. Κύριε Ραβογλου, κάτσετε, γιατί υπάρχει κάτι το οποίο δεν καταλαβαίνω. Μετά τη συγκεκριμένη αυτή την ημερομηνία, δηλαδή ότι μέχρι 31 Ιανουαρίου του 2022 με την απλή βεβαίωση σε ό,τι έχει να κάνει με τις μεταβιβάσεις ακινήτων, από εκεί και πέρα ξαναγυρίσουμε στην ίδια διαδικασία ηλεκτρονικός φάκελος ή όσοι, δηλαδή οι άνθρωποι οι οποίοι θα πάνε αυτή την απλή βεβαίωση ή θα κάνουν τη μεταβίβαση με αυτή την απλή βεβαίωση μετά τις 22, μετά τις 31 Ιανουαρίου του 2022, οφείλουν να συμπληρώσουν αυτό τον ηλεκτρονικό φάκελο με όλα αυτά τα χαρτιά, τα έγγραφα τα οποία χρειάζονται, γιατί δεν είναι λίγα? Ναι, εφόσον δεν δοθεί κάποια περαιτέρω παράταση αυτού του μέτρου, γιατί ήδη έχουν δοθεί διαδοχικές παρατάσεις στην εφαρμογή της ηλεκτρονικής ταυτότητας κτηρίου, η οποία, να πούμε εδώ ότι η βεβαίωση του μηχανικού, για να ενημερώσουμε και τον κόσμο σωστά, έχει ισχύ για 2 μήνες από όταν εκδοθεί, δηλαδή από την ημερομηνία έκδοσής της, ισχύει για 2 μήνες. Τώρα κανείς δεν γνωρίζει αν η κυβέρνηση εξαγγείλει ότι θα ισχύουν από την ημερομηνία έκδοσής τους για 2 μήνες ή μετά θα καταργηθούν οι βεβαιώσεις μηχανικών και θα ισχύσει από την 1η Φεβρουαρίου του 2022 η ηλεκτρονική ταυτότητα κτηρίου αποκλειστικά. Δηλαδή θα φύγουμε από το καθεστώς της απλής βεβαίωσης μηχανικού και θα πάμε στο νέο καθεστώς της ηλεκτρονικής ταυτότητας κτηρίου, η οποία ηλεκτρονική ταυτότητα κτηρίου θα λέγαμε ότι θα πρέπει ο ιδιοκτήτης να συγκεντρώσει μία πληθώρα εγγράφων, τα οποία θα σε πρώτη φάση σίγουρα θα χρειαστεί ένα μεγάλο χρονικό διάστημα και για το μηχανικό να τα συγκεντρώσει και επίσης θα έχει ένα επιπλέον κόστος ο ιδιοκτήτης που θα τον βαρύνει κατά αποκλειστικότητα. Υπάρχει κάποιος λόγος για να προχωράνε? Κοιτάξτε, για να το διευκρινίσουμε, σε ό,τι έχει να κάνει με τη μεταβίβαση ενός ακινήτου, ήταν αυτό το οποίο αναφέραμε. Σε ό,τι έχει να κάνει με το ηλεκτρονικό πιστοποιητικό ή ηλεκτρονικό φάκελο ενός κτηρίου, αυτή είναι μια άλλη διαδικασία και νομίζω ότι πρόσφατα έχει ανοίξει το κεφάλαιο αυτό. Γιατί είναι υποχρεωμένο ο ιδιοκτήτης κάθε ακινήτου να περάσει σε αυτό τον ηλεκτρονικό φάκελο του κτηρίου του, από τη στιγμή που έχει ένα φάκελο που τον έχει στο Δήμο, στην Πολεοδομία, στο κτηματολόγιο και γύρω γύρω και τριγύρω? Γιατί θα πρέπει να το κάνει και αυτό, και γιατί θα πρέπει να φορολογηθεί εκ νέου, και γιατί θα πρέπει να πληρώσει από την τσέπη του εκ νέου, τι θα προσφέρει δηλαδή? Στην ουσία αυτό που επιδιώκεται είναι να συγκεντρωθούν όλα τα έγγραφα
όπως γίνεται και μια γενικότερη έτσι, συγκέντρωση εγγράφων, όπως γίνεται με το κτηματολόγιο, παραδείγματος χάρη. Ναι, αλλά γιατί δεν το κάνει η κυρία Ράπογλου αυτό, χωρίς να δίνει χρήματα ο ιδιοκτήτης, από τη στιγμή που έχει το κτηματολόγιο, τις πολεοδομίες και όλες τις υπηρεσίες, πρέπει εγώ να του πληρώσω την υποχρέωσή του αυτή της υπηρεσίας του κράτους για να πάει να το φτιάξει και να το κάνει σωστά? Δηλαδή, αυτά μόνο εδώ μπορούν να συμβαίνουν. Δυστυχώς, όπως το λέτε, είναι και. Στην ουσία αυτό που τονίζουμε και σαν Ένωση Ιδιοκτητών Ακινήτων και σαν Πανελλήνια Ομοσπονδία Ιδιοκτητών Ακινήτων είναι ότι στην ουσία δημιουργείται μία πιστοποιητικοκρατία, θα έλεγε κανείς, γιατί δημιουργούνται περαιτέρω εμπόδια στους ιδιοκτήτες και επιβαρύνονται με περαιτέρω έξοδα από εκεί που είχε προηγηθεί μία κατάργηση του ΤΑΠ το 2013 που διευκόλυνε τις μεταβιβάσεις, μετά επανήλθε το ΤΑΠ. Και τώρα θα εφαρμοστεί η ηλεκτρονική ταυτότητα κτηρίου, για την οποία εμείς έχουμε ζητήσει, ζητάμε συνεχώς παρατάσεις και διαφωνούμε με αυτό το μέτρο, διότι επιβαρύνεται πάλι ο ιδιοκτήτης με περαιτέρω έξοδα. Είναι εύκολο, νομίζουν, από τη στιγμή που έχουν τον τρόπο για να το περάσουν όλα μέσα σε αυτό το περίφημο gov.gr για να τελειώνει αυτή η ιστορία. Νομίζουν ότι είναι εύκολο να πρέπει κάποιος ιδιοκτήτης να βρει και να παραδώσει και να κάνει έτσι όπως θα θέλει σχέδια κάτωψης, να κάνει πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης, οικοδομική άδεια, δηλώσεις υπαγωγής σε νόμους αναστολής επιβολής κυρώσεων επί ευθερέτων, πίνακας χιλιοστών. Δηλαδή, τι στην ευχή θέλει να κάνει ακόμα? Ναι, και φανταστείτε ότι όλο αυτό, πόσο χρονικό διάστημα θα δημιουργήσει σε ένα μηχανικό για να τα συγκεντρώσει όλα αυτά τα έγγραφα, και αν τυχόν δεν έχουν εκδοθεί, ότι θα πρέπει να εκδοθούν. Δηλαδή, είναι σαν να βγαίνει κάτι νέο από την αρχή. Μάλιστα. Και όλα αυτά για ποιο λόγο? Για να βάλει πάλι λεφτά στα ταμεία ή για να πληρώνεις, να συνεχίζεις από την τσέπη σου να πληρώνεις με μηχανικούς ή να βλαστημάς την ώρα που είχες την δυνατότητα και την τύχη να έχεις ένα κεραμίδι πάνω από το κεφάλι σου? Δυστυχώς αυτό που ίσως επιδιώκει η εκάστοτε κυβέρνηση να δημιουργήσει είναι να δημιουργήσει μία μεταβίβαση ακινήτου στα πρότυπα του εξωτερικού, όμως αυτό λόγω της γραφειοκρατίας και της πιστοποιοκρατίας που επικρατεί στην Ελλάδα θεωρώ ότι είναι ανέφικτο. Ωραία, τη μεταβίβαση του εξωτερικού κάθε πότε την πληρώνεις, κάθε χρόνο ή μία φορά και είναι άπαξ αυτό το πράγμα? Ακριβώς. Γιατί εμάς κάθε χρόνο. Αυτό που επιδιώκεται είναι ανέφικτο, ακριβώς, θεωρώ, για τα γιατί δεδομένα. Κάθε λίγο και λιγάκι βγάζει κάτι καινούριο και αρνούνται άπαντες, είτε ΣΥΡΙΖΕΙ είναι, είτε Νεοδημοκράτες είναι, είτε ΠΑΣΟΚΕΙ είναι, να κάνουν οτιδήποτε άλλο, γιατί ξέρουν ότι ο ιδιοκτήτης είναι η καλή αγελάδα που αρμέγουν συνεχώς και γεμίζουν τα ταμεία. Αλλά κάπου πρέπει να σταματήσει δηλαδή όμως. Έλεος. Δυστυχώς οι ιδιοκτήτες επιβαρύνονται συνεχώς με διάφορα έξοδα, τα οποία εμείς επιδιώκουμε να παίρνουμε παρατάσεις ή να τρενάρουμε διαδικασίες ή να διευκολύνουμε τους ιδιοκτήτες σε διάφορα θέματα για να μην βάζουν το χέρι στην τσέπη ξανά και ξανά, και αυτός είναι ο πρωταρχικός μας στόχος, και σίγουρα δεν θέλουμε σε καμία περίπτωση οι ιδιοκτήτες να επιβαρύνονται συνεχώς με έξοδα. Ωραία, να σας πω κάτι. Υπό τις παρούσες συνθήκες, έτσι όπως είναι δύσκολα, στριμώκολα ή όπως αλλιώς θέλουμε να τα πούμε τα πράγματα, και δεν κρύβομαι πίσω από τις λέξεις, κύριε Ράπογλου, είσαστε νομικός σύμβουλος της Ένωσης Ιδιοκτητών Ακινήτων. Εκτιμάτε ότι με τις συνθήκες αυτές, όταν εγώ δεν θα μπορώ να έχω όλα τα παραπάνω, να κάνω αυτή την μεταβίβαση, ότι δεν θα δημιουργήσω για άλλη μία φορά ένα πολύ πολύ μεγάλο πρόβλημα που θα λέει δια του λόγου ότι μεταβιβάζω το σπίτι μου στο παιδί μου, με συγχωρείτε δηλαδή? Ναι, είναι πολύ πιθανόν να συμβεί αυτό, όπως συνέβαινε στις παλιές εποχές που επικρατούσε αυτό το φαινόμενο. Και σκεφτείτε ότι στην ουσία όλα αυτά λειτουργούν σαν τροχοπέδι στις μεταβιβάσεις ακινήτων, και αυτό διαφαίνεται από το ένα και βασικό στατιστικό στοιχείο, ότι μόλις έγινε η εξαγγελία του αφορολόγητου των γονικών παροχών που ισχύει από 1η Οκτωβρίου του 2021, ναι, το τελευταίο δίμηνο, δηλαδή τον Νοέμβριο μέχρι και σήμερα το Δεκέμβριο, έχουμε 1.200 μεταβιβάσεις καθημερινά ανά την Ελλάδα,
και έχουν αυξηθεί και οι αντίστοιχες μεταβιβάσεις κατά 20%. Δηλαδή, αν ήθελε η κυβέρνηση να λειτουργήσει συνεργαζόμενη με τον ιδιοκτήτη, θα μπορούσε να διευκολύνει και τη ζωή των ιδιοκτητών για τις μεταβιβάσεις τους μέσω της ελάφρυνσής τους με διάφορα μέτρα όπως το συγκεκριμένο μέτρο. Μάλιστα. Σας ευχαριστώ για τις πληροφορίες. Καλημέρα σας. Καλημέρα σας. Να είστε καλά.